Κατά τη διάρκεια του σημερινού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων με τους Υπουργούς Άμυνας, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Μπορέλ, αναφέρθηκε στις τρέχουσες εξελίξεις της σύραξης στη Μέση Ανατολή, αναδεικνύοντας και την πρωτοβουλία της Κύπρου για τη δημιουργία ενός ασφαλούς επιτηρούμενου θαλάσσιου διαδρόμου για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ο κ. Μπορέλ αναφέρθηκε σε δυσκολίες στις πρακτικές πτυχές της κυπριακής πρότασης, πλην όμως τόνισε ότι πρόκειται για μια πολύ καλή πρωτοβουλία που πρέπει να τύχει στήριξης. Στην παρέμβασή μου, ανέπτυξα περαιτέρω την πρόταση της κυβέρνησής μας και εκφαρίστησα τους ομολόγους μου για τη στήριξη και υποστήριξη που εξέφρασα. Στο περιθώριο του Συμβουλίου, συναντήθηκα επίσης με τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας, κ. Πιστόριους, ο οποίος μου μετέφερε τις ευχαριστίες της γερμανικής κυβέρνησης για τις διευκολύνσεις που παρέχει η Κυπριακή Δημοκρατία στο γερμανικό απόσπασμα της UNIFIL, καθώς και στο προσωπικό της Γερμανίας που σταθμεύει στην Κύπρο και συμμετέχει στην οργάνωση της επιχείρησης NIO για την απομάκρυση αμάχων πολιτών από τις εμπόλεμες ζώνες στη Μέση Ανατολή. Κατά τη συνάντηση, υπογράψαμε με τον κύριο Πιστόριους κοινή δήλωση προθέσεων για ενίσχυση και εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της Γερμανίας.